κύριε Λάλλον, αγαπητέ φίλε Κώστα, κύριε Πρόεδρε του ΕΚΝΑΔ. Θέλω να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου σημερινή συνέντευξη τύπου για αυτή την εξαιρετικά σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα, η οποία στέλνει παράλληλα και το μήνυμα της κοινωνικής προσφοράς και που θα διεξαρτήσει το Ηρώδιο την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου. Επιτρέψτε να ξεκινήσω μια αναφορά στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Αποτελεί τιμή για όλους εμάς στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών το γεγονός ότι συνοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση. Γιατί δεν είναι μόνο μια στήριξη στον πολιτισμό, αλλά και μια προσφορά στον άνθρωπο. Και μέσω της δικής μας συνεισφοράς, πιστεύω ότι αναδεικνύεται και η πολυπίκυλη προσφορά των επιμελητήριων και βέβαια των επιχειρήσεων σε δράσεις που κατά τη γνώμη μου αξίζει να βρουν μιμητές. Δεν θα μείνω στο καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Έχουν ήδη ακουστεί πολλά και θα υπάρξουν και άλλες αναφορές στη συνέχεια για το ανεκτήμητης αξίας έργο του Φρεντερίν Σοπέν, ενός συνθέτη παγκόσμιας εκκοινοβολίας. Κάποια από τα αριστουργήματα του μεγάλου δημιουργού θα φέρει στο αθηναϊκό κοινό η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Βασοβίας, μία από τις σημαντικότερες ορχήστρες στον κόσμο και η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης, δεν θα εστιάσω στον καθοριστικό ρόλο που θα έχει σε αυτό το εγχείρημα η σπουδαία Ελληνίδα πιανίστρια, η κυρία Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό και για τη στενή και μακροχρόνια συνεργασία που είχε με τον Μίκη Θοδωράκη, καθώς υπηρέτησε με σεβασμό το έργο. Τη γνωρίζουμε άλλωστε όλοι. Όμως και τον σπουδαίο μας ηθοποιό, τον κύριο Δημήτρη Λάλλο, ο οποίος θα ερμηνεύσει αυθεντικά κείμενα και επιστολές του Σοπέν, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το έργο του μεγάλου συνθέτη. Θέλω να σταθώ όμως στο μήνυμα που στέλνει αυτή η εξαιρετική πολιτιστική βραδιά, λόγω και του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της Καρδιάς. Όπως ήδη θα έχετε ενημερωθεί, η συναυλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας ΕΛΚΑΡ και είναι αφιερωμένη στον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Παύλο Τούτουζα, και που είναι σήμερα ο γιος του Κώστας, εξαιρετικό γιατρό που είχα τη χαρά να γνωρίσω και τον πατέρα και τον αγαπητό τον φίλο τον Κώστα. Ως επενδύο λοιπόν θεωρούμε πολύ σημαντικό το έργο που προσφέρει το Ίδρυμα και το οποίο αξίζει να αναδειχθεί. Όταν αυτό το έργο υποστηρίζεται από τον ακαδημαϊκό κύκλο και από διακεκριμένους καρδιολόγους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και προκειμένου επιτευχθεί στηρίζεται στις δωρεές των φίλων υποστηρικτών του καθώς και στην εθελοντική προσφορά των επιστημονικών συνεργατών του, αισθάνομαι ότι ως επενδύο έχουμε την υποχρέωση να συμβάλλουμε και εμείς στις προσπάθειές του. Αποδεικνύοντας έτσι ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να στηρίζει ανάλογες προσπάθειες. Γιατί αποδέκτης είναι ο άνθρωπος. Και εμείς οφείλουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε τι που μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στην κοινωνία και στους ανθρώπους μας. Το επιμελητήριό μας δεν είναι ξεκομμένο από το κοινωνικό σύνολο, ούτε βλέπει μονοδιάστατα τα πράγματα. Εργαζόμαστε και προσφέρουμε στην κοινωνία, γιατί πολύ απλά είμαστε μέρος της. Ναι, θα διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για τα μέλη μας και συνολικά για την επιχειρηματική κοινότητα και τους μικρομεσαίους. Όμως δεν αρκούμαστε στο δημιουργικό μας ρόλο, αλλά ενεργούμε όπου θεωρούμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε το κάτι παραπάνω. Είναι κάτι που έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές μέσα από στοχευμένες κοινωνικές δράσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Η δύσκολη περίοδος που βιώνουμε όλοι μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από συνέργειες και πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσωπο. Είναι κάτι που εμείς στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας και το πιστεύουμε και το πράττουμε. Η καρδιά του Σοπέν θα χτυπήσει στο Ηρώδιο ένα από τους πιο εκπληκτικούς χώρους πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022. Και σε αυτή τη γνωριμία με ένα συνθέτη που και έζησε μόλις 39 χρόνια, πρόλαβε να αφήσει παρακαταδίκη ένα μνημειώδες έργο, θέλουμε κοντά μας όσο δυνατόν περισσότερους φίλους. Παράλληλα, έτσι θα υποστηρίξουμε και τα πιο αποτελεσματικά το έργο του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας. Σας ευχαριστώ πολύ.